Αναφέρθηκα στην Υπουργό, την κυρία Γεραμέως, και ο λόγος ήταν ότι θέλω να ασχοληθούμε λίγο παραμένει Σέβη στον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου, καθώς οι εκπαιδευτικοί σε λίγα χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το βιβλίο με το οποίο βέβαια επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη. Προτείνω να πάμε στον κύριο Ανδρέα Βερβεράκη, πρόεδρο Παραρτήματος Ηρακλείου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα, χαίρομαι, σας βλέπω και σας ακούω. Με διόρθωση, Βερβεράκης. Εγώ σας είπα Βερβεράκη, είναι δικό μου λάθος. Οι συνάδελφοι σας γράφουν κανονικά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, τα νέα αυτά σχολικά εγχειρίδια θα επιλέγονται σωστά από τους εκάστοτε διδάσκοντες γυμνασίου και λυκείου? Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει? Ναι. Έχει ξεκινήσει η προκήρυξη της συγγραφής των νέων εγχειριδίων. Δηλαδή τώρα άρχισε η προκήρυξη, οπότε συγγράφονται τα νέα εγχειρίδια, τα οποία θα επιλεγούν τρία αναμάθημα, τα οποία θα επιλέγουν οι καθηγητές από κάθε σχολείο. Κατά κανόνα να επιλεγεί ένα βιβλίο, ένα σύγγραμμα σε κάθε σχολείο. Δεν μπορεί τώρα κάθε καθηγητής να κάνει. Σωστά. Ναι. Πρέπει να υπάρξει μια ομοφωνία. Ναι. Λοιπόν, από το 2000. Ναι, ολοκληρώστε. Μάλλον την μεθεπόμενη, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε για το Σεπτέμβριο του 2022. Ναι. Προφανώς για το 23, Σεπτέμβριο του 2023 είναι το πλάνο. Ναι. Να πω όμως κάτι. Αυτό είχε επιχειρηθεί και παλιότερα επί μεταρρύθμιση Αρσένη το 96, κάπου το 96, αλλά δεν περπάτησε. Θα δούμε τώρα στην πράξη, ελπίζουμε να εφαρμοστεί τώρα, να καταφέρει να προχωρήσει. Κύριε Βερβεράκη, αυτή η πληθώρα επιλογών θα δώσει έτσι και μια ευχέρεια και ίσως καλύτερο τρόπο στο να διδάξουν στους καθηγητές, θα δώσει έτσι μια άνεση σε αυτό το κομμάτι? Από τη στιγμή που έχουμε βέβαια και πεπερασμένα εγχειρίδια σε πολλές περιπτώσεις, οπότε φαντάζομαι ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί και ένας εξυγχρονισμός εντός εισαγωγικών βέβαια των εγχειριδίων. Κοιτάξτε να δείτε, βασικός παράγοντας στη διδασκαλία είναι σίγουρο ο καθηγητής. Και η διαχείριση που θα κάνει στο οποιοδήποτε βιβλίο, ακόμα και το βιβλίο να μην είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το πιο κατάλληλο, μπορεί ο καθηγητής να το διαχειριστεί με το σωστό τρόπο και να μπορέσει να κάνει τη διδασκαλία αποδοτική. Σίγουρα το βιβλίο βοηθάει όμως. Δηλαδή χρειάζεται ένα βιβλίο το οποίο να περιέχει αρκετό αριθμό ασκήσεων, να αναφέρομαι στα μαθηματικά προφανώς, να έχει κλιμακούμενες δυσκολίες, να έχει παραδείγματα, να έχει ένα τρόπο, να προτείνει ένα τρόπο διδασκαλίας. Τα βιβλία σίγουρα θέλουν εξυγχρονισμό, διότι τα βιβλία που κάνουμε τώρα μάθημα είχαν βγει πρώτη φορά πριν 20 κάτι χρόνια, 25 χρόνια κοντά. Ειδικά το μαθηματικό νομίζω θέλει αλλαγή, αλλά βέβαια χρειάζονται και άλλες αλλαγές. Ναι. Παράδειγμα για τα μαθηματικά είναι που το φωνάζουμε και σαν επιστημονικό σωματείο, μαθηματική εταιρεία τώρα και χρόνια, ότι είναι απαράδεκτο να μην διδάσκονται καθόλου οι μαθητές των επιστημών υγείας, να μην διδάσκονται μαθηματικά καθόλου στη γάμα ηλικίου, και επίσης οι υποψήφοι δάσκαλοι να μπαίνουν σε παιδαγωγικές σχολές χωρίς να έχουν διδαχθεί από θεωρητική κατεύθυνση, χωρίς να έχουν διδαχθεί μαθηματικά στη γάμα ηλικίου. Υπάρχει ένα έλλειμμα και εκεί. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να το θίξω για αυτό το θέμα. Δεν είναι συντεχνιακό, δεν είναι επειδή θέλουμε να έχουμε το μάθημά μας, ας πούμε, να έχει μεγάλη ζήτηση, αλλά νομίζω ότι... Μάλιστα, είναι κάποια κενά, είναι πια κάποια κενά που πρέπει να διορθωθούν. Εγώ κρατώ ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, δεν προλαβαίνουμε το 22, οπότε το 23 μπαίνουμε σε αυτό το νέο θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Τα βιβλία τώρα είναι να γράφονται τα βιβλία τα καινούργια, τώρα δηλαδή έχει βγει η προκήρυξη για τη συγγραφή των νέων βιβλίων. Μάλιστα. Οπότε θα υποβληθούν από τις συγγραφικές ομάδες οι προτάσεις και θα επιλεγούν τρία από κάθε μαθηματικά, ας πούμε, θα επιλεγούν τρία υποψήφια βιβλία. Τρία, και θα ξεκινήσει και ο επανασχεδιασμός τους από το μηδέν, φαντάζομαι. Ναι, αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για μας που είμαστε στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Ναι, γίνεται μια επιμόρφωση ώστε να πιλωτικά να εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα σπουδών
να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή στην πρώτη φάση, μέχρι να εφαρμοστεί γενικά σε όλα τα σχολεία. Μάλιστα. Θα γίνει πρώτα μια πιλωτική εφαρμογή. Κύριε Βαρβεράκη, να δούμε και το σχεδιασμό και στην πράξη πώς θα κυλήσει, βέβαια, ξέρετε. Βασικό να δούμε στην πράξη, βέβαια. Ακριβώς, στη θεωρία όλοι καλοί είμαστε, στην πράξη το θέμα. Βλέπουμε και καταγράφονται προβλήματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρβεράκη. Να είστε καλά. Χάρηκα, να είστε καλά. Χαρά μας, χαρά μας, λοιπόν.